Οι πιθανότητες να έχουμε πολλά μικρά θερμά επεισόδια στο Αιγαίο είναι αυξημένες. Η πραγματικότητα όμως πολεμικού επεισοδίου υπάρχει στην Κυπριακή ΑΟΣ, στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Οι Τούρκοι είναι πολύ πιθανό να βγάλουν τις επόμενες εβδομάδες το ερευνητικό σκάφος Deep Sea Metro 2 με σκοπό να αρχίσουν γεωτρήσεις σε τεμάχια τα οποία ανήκουν στην Κύπρο. Εάν προχωρήσουν σε γεώτρηση, αυτή η ενέργεια είναι μη αναστρέψιμη από πλευρά διεθνούς δικαίου, οπότε αυξάνει κατά πολύ η πιθανότητα πολεμικού επεισοδίου στην περιοχή. Μάλιστα. Η αντιδράση της Αμερικής και της Γαλλίας ποιες θα είναι? Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Τούρκοι θα αποφύγουν να μπουν σε τεμάχια τα οποία έχουν δοθεί σε άλλες εταιρείες. Θα επιλέξουν τεμάχια που δεν έχουν, για τα οποία δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ως τώρα εταιρείες υδρογόνων ανθράκων. Υπ' αυτή την έννοια δεν θα επηρεάζουν άμεσα συμφέροντά τους. Πάνε όμως να αμφισβητήσουν με αυτόν τον τρόπο το σύνολο των διευθετήσεων που έχουν γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο μετά το 2004. Είναι άγνωστο ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους.